Και τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάμε στον γραφείο του συγγραφέα. Γεννήθηκε στην Κρήτη και ζει στον Πειραιά και επί 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια. Εγκατέλειψε την καριέρα του και ασχολήθηκε με τη συγγραφή ενός βιβλίου που μέσα έχει ένα μοναδικό θησαυρό. Τις ανέκδοτες επιστολές ενός κυβερνήτη. Επιστολές που δείχνουν τι έργο έκανε αυτός ο πολιτικός, όχι μόνο για τη χώρα του, αλλά και για τα ευρωπαϊκά κράτη, που τώρα μας έχουν κηρύξει ένα δίχως έλεος οικονομικό πόλεμο. Ο συγγραφέας δεν είχε ανταπόκριση από κανέναν. Χάλασε όλες τις οικονομίες, δανείστηκε και στο τέλος κατάφερε να βγάλει ένα βιβλίο της αγρότητας. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί πίστεψε ότι οι Έλληνες δεν γνωρίζουν τι πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος από την Ιστική Θράκη. Μιλάμε φυσικά για τον μοιραίο πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Και το βιβλίο με τις 316 επιστολές του, που χρόνια ήταν κρυμμένες. Γράφτηκε στη γραφή του Καποδίστρια, φτιάχνοντας ειδική γραμματοσυρά. Τυπώθηκε σε ειδικό χαρτί με εξαχρωμία από την Ιταλία. Ένα βιβλίο που από την αρχή έως το τέλος είναι γραμμένο σαν να το έγραψε ο ίδιος ο Καποδίστριας. Τίτλος του βιβλίου με τις σπάνιες επιστολές Ιωάννης Καποδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής. Παρακαλείτε, ο πρώην υπουργός και συγγραφέας, κύριος Ανδρέας ο πρόεδρος του ΕΟΚ, με συγχωρείτε, κύριος Χρήστος Πάλης, με συγχωρείτε και βάλω το νόσο. Παρακαλείτε να απονείμε το γραφείο στον κύριο, στον κύριο Ιωάννη Κορνιλάκη. Ο οποίος στήριξε τον αγώνα μας τα τελευταία 7 χρόνια. Αλλά
στήθηκε μπροστά στον αγώνα μας, δανειζόμενος έραφος από τις τράπεζες για να κάνουμε αυτό το έργο, γιατί κανείς δεν βοήθησε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κάθε ανώνυμο, αδύνατο και άσυλο Έλληνα και Ελληνίδα σε όλη την Ελλάδα, γιατί σταθήκανε δίπλα μας. Ενώ απέναντι, οι διάσημοι, οι δυνατοί, μας γύρισαν την πλάτη. Δεν πειράζει. Τους ευχαριστούμε και αυτούς. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους αδελφούς στην οίκη προσωπική μας ελέα, οι οποίοι θα τους χαρακτήριζαν το εισαγωγικό τρελούς. Αλλά οι τρελοί γράφουν την ιστορία. Η λογική απλά την διαβάζει. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ένα βιβλιοπωλείο που είναι εδώ στο Θηρία και του προσθέτω πολλά. Είναι το βιβλιοπωλείο Υγείας, η οποία έβαλε στην τάξη το οποιοδήποτε εμπορικό κέντρος και κάνει ό,τι περνάει από το κέντρο να φτάσει ο άλλος της πολιτικής σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Κεντρική Ένωση που απόψε μας μάζεψε εδώ. Και πιστέψτε με, το πιστόφυλλο της προσκλήσεως έχει το στασίδι του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα. Ξέρετε, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 δολοφονήθηκε η Ελλάς. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Έκτοτε πήραμε έναν δρόμο. Αμέσως μετά την δολοφονία του, για 32 χρόνια, επεκράτησαν την πατρίδα μας οι βαβαροί. Το 2010, αυτή η πατρίδα έπρεπε να γιορτάσει τα 180 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Δυστυχώς δεν γιορτάστηκε. Δυστυχώς τελούμε υπομειωμένη εθνική κυριαρχία στην αιτία των μνημονίων. Όποιος διαβάσει το μνημόνιο και είδα την υπομονή, την τύχη αλλά και την ατυχία ταυτόχρονα, να διαβάσω 586 σελίδες του μνημονίου. Τελειώνει καλώς εγώ των πραγμάτων μετά από επίσης 32 χρόνια, το 2042. Εύχομαι οι Έλληνες να είναι πάντα ενωμένοι και να μπορέσουμε πολύ πιο γρήγορα να αποκοιτάξουμε από πάνω μας αυτό που θα είναι.